Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε ξανά κοντά σας για να πραγματοποιήσουμε το ζωντανό το οποίο προγραμματίσαμε για απόψε 11 παρατέταρτο. Ορίστηκε, είναι 10 και 52. Λίγα λεπτά μετά λοιπόν ξεκινάμε. Και να σας πω μια μεγάλη καλησπέρα από τον χιονισμένο Βόλο, καθώς είχαμε πολύ χιόνι από χθες το βράδυ μέχρι και τις 12 περίπου το μεσημέρι στο Βόλο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τώρα δεν έχει χιονόπτωση. Ο Βόλος και πολλά σημεία της Μαγνησίας. Έχει αρχίσει και λιώνει το χιόνι. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις και το νέο επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το βράδυ, όπως και η Αττική και εμείς εδώ στην Μαγνησία, αλλά και στις Σποράδες, θα δεχθούμε ξανά, λένε, σφοδρή χιονόπτωση και θα κρατήσει μέχρι και αύριο τουλάχιστον το απόγευμα. Μένει να το δούμε. Να πω λοιπόν την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους από όλη την Ελλάδα που συντονίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και για τη στήριξη ευρύτερα και ευχαριστώ και τους ομογενείς. Η πρεμιέρα με τον Γιάννη τον Κουντούρη δεν θα γίνει σήμερα, πάει για τη Δευτέρα λόγω αλλαγής του προγράμματος. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μετά τα όσα είπαμε τις τελευταίες ημέρες και κυρίως χθες, όπου ήταν μια εκπομπή μαραθώνιος, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπου προβάλαμε και πολλά βίντεο, όπου είπαμε πάρα πολλά, όπου δώσαμε τροφή για προβληματισμό και σκέψη στο ελληνικό κοινό για ζητήματα. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια από το 2011, που οι περισσότεροι δεν τα σκέφτονται καν ή δεν θέλουν να τα σκεφτούν ή δεν γνωρίζουν. Μάλλον δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Δεν γνωρίζουν, γιατί είναι αγγυλωμένοι οι περισσότεροι και με τα κόμματα και με την πολιτική απλά και μόνο. Δεν είναι η ζωή μόνο αυτά. Και αν θα βγει ο Μητσοτάκης ο Τσίπρας, και αν χιόνισε στην Αθήνα και αν χιόνισε στο Βόλο και μας έχουν ζαλίσει με την Μπάρμπαρα και τη Σάντα Μπάρμπαρα, που έλεγα εγώ τη σειρά παλιότερα, υπάρχουν και άλλα. Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ φίλες και φίλοι με δύο εκλεκτούς φίλους και ομιλητές. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα πούμε κάποια πράγματα με τον φίλο τον Κωνσταντίνο Μπενίση από την Αθήνα. Και θα σας δείξω και βίντεο. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο, πίσω μου θα παίζουν κάποια βίντεο και θα τα σχολιάσουμε με τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει ασχοληθεί στο πλαίσιο των ερευνών του πάρα πολύ και με το θέμα του HARP. Λοιπόν, δεν θα επαναλαμβάνομαι σήμερα για να πω τη θέση μου σχετικά με το HARP, τα φυσικά φαινόμενα και γενικότερα. Εμείς εδώ δεν είμαστε γραφικοί συνωμοσιολόγοι, όπως γενικότερα παίρνουν ταμπέλα πολλοί κόσμος αδίκως. Εμείς πάντοτε με τη λογική και τη μαθηματική λογική προχωράμε τόσα χρόνια. Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία, ναι. Δηλαδή, τι εννοώ. Εγώ δεν μπορώ να συνδυάσω το HARP με το σεισμό στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλά περίεργα που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ώρες, ωστόσο. Άλλο το HARP, άλλο σεισμός στην Τουρκία. Υπάρχουν όμως φωνές που λένε ότι κοίτα αυτά τα βίντεο, κοίτα αυτό, κοίτα το άλλο που είναι περίεργο. Το HARP λοιπόν από την άλλη πλευρά υφίσταται. Το HARP υφίσταται. Είναι τώρα θέμα το αν ασχολείται κάποιος ή όχι για να εντοπίσει τα στοιχεία που σχετίζονται με το HARP, να εκμεύσει στοιχεία κάνοντας μια έρευνα. Λοιπόν, πάμε, θα μας πει όμως αρκετά ενδιαφέροντα ο Κωνσταντίνος. Πριν πάμε στον Κωνσταντίνο, εντάχει να σας πω ότι η πλάκα της Ανατολίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το σεισμό στην Τουρκία, μετακινήθηκε έως και 10 μέτρα ανατολικά ως αποτέλεσμα των ισχυρών σεισμών. Και μάλιστα αυτό έχει γίνει γνωστό από Ιταλό σεισμολόγο σήμερα, ο οποίος μίλησε στο Ιταλικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ANSA, ο Αλεσάντρο Αμάτο, του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Φυσιολογίας, και είπε ότι οι σεισμοί ενεργοποίησαν ένα νέο τεκτονικό ρήγμα στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, το οποίο προκάλεσε μετατόπιση του εδάφους μέχρι 10 μέτρα. Είναι μια σημαντική επισήμανση. Τώρα πάμε στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είστε εδώ και ευχαριστώ και την κυρία Σαλαμανούδη. Με την οποία κυρία Σαλαμανούδη, στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, θα δούμε περισσότερο ένα θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαντά και στον τίτλο που βάλαμε. Το μετά το σεισμό στην Τουρκία συμβαίνει στη ΣΥΠΑ τα τελευταία 24 ώρα και είναι πολύ κουλό μέσα σε εισαγωγικά. Θα δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα αυγά των πουλερικών. Ένα θέμα που σχετίζεται με την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού στο διατροφικό κομμάτι. Είναι πολύ σοβαρό. Το ανέδειξε ο γνωστός δημοσιογράφος ο Κάρλσον, όπως λέγεται στην Αμερική, ο οποίος είναι εναλλακτικός και πολύ δυνατός δημοσιογράφος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, με φόντο την εντομοφαγία, με φόντο την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα περίεργα ατυχήματα σε εργοστάσια που έχουν σχέση με την τροφοδοσία της εφοδιαστικής αλυσίδας στους τελευταίους μήνες στη ΣΥΠΑ. Θα μας δώσει λεπτομέρειες η κυρία Σαλαμανούδη. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε. Ναι, σε καλά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εμείς από εδώ έχουμε εκφράσει την αλληλεγγύη μας στον τουρκικό και συριακό λαό. Η ΕΜΑΚ έχει κάνει θαύματα
στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες απεγκλωβίζοντας κόσμο από τα συντρίμια και τα ερείπια. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά περίεργα, Κωνσταντίνε, και για το θέμα του σεισμού στην Τουρκία, και μου έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι κάτι που έχει σχέση με δηλώσεις ότι υπήρξε μια κόντρα με αφορμή το ΝΑΤΟ, την ένταξη Σουηδίας και άλλων σκανδιναβικών χωρών. Μου λένε ότι υπόθηκε όντως πως οι Αμερικάνοι είπαν στους Τούρκους, κάπως έτσι παίζετε με τη φωτιά, προσέξτε, και οι Τούρκοι είπαν τώρα γνωρίζουμε ποιος μπορεί να μας την κάνει τη δουλειά. Ακριβώς. Την ίδια ώρα όμως, όπως μεταδίδουν ειδησιογραφικά μέσα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε βομβαρδισμούς, λέει, στη Συρία, τουρκικούς. Τι κουφά είναι αυτά. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πώς θα ξεκινήσουμε, και να πω ότι τώρα θα παίξω βίντεο που μου έχεις αποστείλει και εσύ μετά τα όσα δείξαμε χθες. Θα ξεκινήσω με το πρώτο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό το βίντεο πίσω μου. Δεν ξέρω αν έχει ήχο τώρα, δεν το ακούω εγώ όμως. Τέλος πάντων, βλέπω. Περιέγραψε το μου, να σου πω. Πώς? Να μου το περιγράψεις, να σου πω. Λοιπόν, είναι το βίντεο που δείχνει τις λάμψεις στο βάθος. Και είναι, νομίζω, το βίντεο που έχει να κάνει και με τον περίεργο ήχο, τον τρομακτικό, είπανε, του σεισμού. Ναι, ναι. Βλέπουμε λοιπόν τις λάμψεις τις περίεργες, οπότε σε ακούω, ναι. Λοιπόν, μιλάμε για τις λάμψεις που ένας ιδιώτης από το μπαλκόνι του παίρνει σε, μια, έτσι, σε 180 μοίρες και βλέπει τις λάμψεις. Ναι. Οι λάμψεις συγκεκριμένες είναι από τους μετασχηματιστές που εκρήκνονται. Είναι από την τεράστια ισχύ των εκατομμυρίων βατ του ΧΑΡΠ. Αυτά είναι τα φαινόμενα. Δηλαδή, τι θα δούμε τώρα στα βίντεο αυτά που θα δείξεις. Κωνσταντίνε, εσύ λες λοιπόν ότι είναι το ΧΑΡΠ, δηλαδή τώρα το λες εσύ. Δεν θέτεις ερώτημα, είσαι καταφατικός, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Τι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα σημάδια το δείχνουν από μόνοι τους. Δηλαδή, αν πρόκειται για ένα φυσιολογικό γεωφυσικό, ας το πούμε, φαινόμενο όπως είναι ο σεισμός, δεν θα καθόμαστε τώρα να συζητάμε, ούτε θα βλέπαμε βίντεο με λάμψεις, εκρήξεις. Θα μου πεις, υπάρχουν εκρήξεις από μετασχηματιστές, από ταλάντους ικανοδίων ή οτιδήποτε. Αλλά εδώ όμως υπάρχουν και τα υπόλοιπα φαινόμενα που θα τα δείξεις στο βίντεο και θα εξηγήσουμε και το τι είναι. Έτσι, λοιπόν, εδώ λοιπόν πρόκειται για εκρήξεις μετασχηματιστών, τα οποία εκείνη τη στιγμή δέχονται εκατομμύρια βολτ και γίνονται οι έκρηξεις των μετασχηματιστών. Όσον αφορά τώρα τον ήχο, σε αυτόν τον ήχο είχαμε αναφερθεί και σε μια παλιότερη εκπομπή που σου είχα δείξει το αμερικανικό πλωτό HARP. Ναι, μας αν το θυμάσαι. Η κυρία Σαγαμανούδη χθες αυτά, ναι. Ναι. Μπράβο, το είχαμε πει πριν από 1,5 χρόνο αυτό που το έδειξα ως παράδειγμα για τους απόκοσμους ήχους. Και μάλιστα έδειξα το βιντεάκι όσο μπορέσαμε τότε να το δείξουμε από ένα κινητό, ήταν πολύ πρόχειρο αυτό που έκανα. Αλλά δείξαμε όμως ότι όταν ενεργοποιείται το συγκεκριμένο σύστημα, και δεν είναι μόνο για αντιπεραυλικά συστήματα και όλο αυτό, έτσι, είναι ένα υπερόπλο των Αμερικάνων στην ουσία. Αλλά λέγοντας όλα αυτά, μου ανοίγουν κι άλλο στο μυαλό μου, αλλά θέλω να επικεντρωθώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν που ενεργοποιήθηκε, τι ακούσαμε? Είδαμε μία πράσινο-μπλε λάμψη γύρω του, όπως το Βόρειο Σέλας, μία ιονισμένη ατμόσφαιρα, αυτό είδαμε. Αυτό γίνεται λοιπόν μόνο όταν δέχεται ένα ηλεκτρομαγνητισμό για τα ιονισμένα, ας το πούμε, σωματίδια της ατμόσφαιρας, και ειδικά στο Βόρειο Σέλας είναι επιδρά το παγωμένο, ας το πούμε, της κατάστασης της ατμόσφαιρας. Αλλά εδώ όμως ακούμε και τους ήχους. Οι ήχοι λοιπόν που αντανακλούν στο ουράνιο στερέωμα που έχουμε πει παλαιότερα, και έχει σημασία αυτό που το αναφέρω, δεν μπερδεύω τις καταστάσεις. Είναι πραγματικά, είναι τα στοιχεία, και θα εξηγήσουμε και αργότερα γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει. Θα πούμε για τις ραδιοσυχνότητες πώς λειτουργούν. Ακούγαμε λοιπόν για τους απόκοσμους ήχους. Είναι η ενεργοποίηση του HARP που εκατομμύρια βατ
Μιλάμε τώρα για 3,6 εκατομμύρια βατ. Δεν μιλάμε τώρα. Ξέρεις τώρα μιλάμε, όμως. Μιλάμε ναι. μισό λεπτό. Ναι, μιλάμε ναι. για 48 συστοιχίες κεραιών αναζεύγη που διοχετεύουν 3,6 εκατομμύρια βατ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ισχύ αυτή είναι τεράστια. Τεράστια. Και δεν είναι μόνο, και δεν είναι μόνο το ΧΑΡΠ στην Αλάσκα που λένε, έτσι. Δεν, υπάρχουν σε άλλες χώρες, όπως υπάρχει στην Κύπρο. Μικρή παρένθεση, Κωνσταντίνε. Παίζω τώρα ένα βίντεο που μου στείλαν φίλοι από το εξωτερικό. Ναι. Και ένας φίλος από την Ελλάδα. Και δείχνει τώρα αυτό, εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ρε παιδιά. Μιλούσα με το φίλο πριν που μου το γνωστοποίησε μέσω του Facebook. Μου λέει, δεν ξέρω κι εγώ τι να σου πω, μου το έστειλαν. Δείχνει ένα πράγμα, μια φωτεινή μπάλα. Μπορεί να είναι προϊόν μοντάζ, μπορεί να είναι μια μπαρούφα. Δεν ξέρω, δείχνει ένα πράγμα σαν μια μπάλα φωτεινή πάνω από περιοχές της Τουρκίας και καλά έτσι έγινε γνωστό σε μέσα δικτύωσης. Επαναλαμβάνω, το δείχνουμε απλώς, δεν παίρνω θέση, είμαι επιφυλακτικός. Είναι σαν μια μπάλα πλάσματος, κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι μια μπαρούφα, επαναλαμβάνω. Είναι σχετικό με το βίντεο που σου έχω στείλει εγώ, μια τεράστια... Είναι σχετικό, λες, αυτό που δείχνω τώρα. Δείχνει μια φωτεινή σφαίρα από πάνω από μια περιοχή, από μια πόλη. Ένα φως το οποίο κινείται. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Έχει σχέση με το σεισμό, με το γεγονός. Ναι, έτσι μου είπαν ότι έχει σχέση, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο ή κατά τη διάρκεια των σεισμών ή πριν ή μετά εμφανίστηκε, σαν εκτόνωση λένε, ένα φως. Το παίζω τώρα στο φόντο μου πίσω. Είμαι επιφυλακτικός. Πρόσεχε να δεις. Έχουμε δει τέτοιες σφαίρες να κινούνται. Είναι σφαίρες πλάσματος. Από την τεράστια... τεράστια διοχέτευση σε εκατομμύρια βατ, λογικό είναι. Η ιονισμένη ατμόσφαιρα θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις. Ένας φίλος εδώ λέει, συγγνώμη Κωνσταντίνε, ρε μάγκες λέει, απλά το ρεύμα από τα καλώδια ήταν με αφορμή το βίντεο πριν για τις λάμψεις στο βάθος. Έλεος δηλαδή, μόνο εσείς βλέπετε τα περίεργα. Όχι πως φυσικά αποκλείω να το έκαναν τα γνωστά λαμόγια, αλλά όχι για τον μπλε φως. Έλεος λέει ότι είναι ρεύμα από τα καλώδια αυτές οι λάμψεις στο βάθος. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται, πάντως μιλάμε για τις εκρήξεις των μετασχηματιστών, έτσι. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι, και γιατί έγιναν όλες αυτές οι εκρήξεις. Δεν έγινε μεμονωμένα, έτσι, έγιναν μαζικά, ταυτόχρονα και ακολουθήσαν οι ήχοι, έτσι, ακολουθήσαν οι ήχοι και επίσης είδαμε και τεράστιες πηγές φλόγας, σαν φλόγας από τα εκατομμύρια βατ που εισέρχονται και έρχονται σε επαφή με τη γείωση της γης. Εκεί λοιπόν βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι συχνότητες δημιουργούν λοιπόν και αυτή τη λάμψη που είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό το βίντεο, έτσι. Δεν υπάρχει φωτιά εκεί στο βάθος. Μιλάμε για ένα τεράστιο μανιτάρι, ας το πούμε, που είναι σαν μια εκένωση. Λες, έτσι, για το χθεσινό βίντεο που έπαιξα, που ήταν σαν μια έκρηξη μανιταριού. Τώρα, Κωνσταντίνε, έχω βάλει πίσω ένα βίντεο που δείχνει κάτι σαν κυβότια μετασχηματιστές. Είναι αυτό που σχολιάζει τόση ώρα. Εκτός από τα άλλα που έδειχναν πίσω στο βάθος. Και σε αυτό το βίντεο βλέπουμε ακόμη πιο περίεργες λάμψεις και εκρήξεις πίσω, φωτεινές. Λες και βομβαρδίζουν ταυτόχρονα κάποιοι. Είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Κοίταξε να δεις, οι Αμερικανοί. Ξέρουμε λοιπόν και στο Google να πας. Αυτό το βίντεο πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Αυτό το βίντεο εδώ, κοιτάξτε. Αυτό το βίντεο είναι, λες, μου θυμίζει τότε τις ανταποκρίσεις στο Ιράκ που έσκαγαν οι βόμβες. Κάπως έτσι. Μα είναι το υπερόπλο των Αμερικανών και της νέας τάξης πραγμάτων, έτσι. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται μόνο από την Argo που είχε ξεκινήσει κάποτε μια πετρελαϊκή εταιρεία τη δεκαετία του 70 με τις κεραίες της Αλάσκας και μάλιστα τότε θέλανε να κάνουν κεραίες σε 40 χιλιόμετρα. Και μην ξεχνάμε ότι το σύστημα αυτό είναι του Νίκολας Τέσλα, έτσι. Το ίδιο ήθελε να εφαρμόσει και ο Γιώργος ο Γιόλβας, ο αείμνηστος, για να κάνει, να καταστήσει την Ελλάδα υπερδύναμη και να μην μπορεί να πλησιάσει τίποτα. Να δημιουργήσει δηλαδή μία ηλεκτρομαγνητική ομπρέλα. Ήταν με τα συστήματα λοιπόν αυτά. Έτσι, με το σύστημα HARP. Αλλά εδώ πέρα τι έχουμε, Βασίλη μου. Έχουμε ραδιοσυχνότητες. Πρόσεξε να δεις. Το ραντάρ που είπαμε το πλωτό πριν, το αμερικανικό, για να εντοπίσει λοιπόν ένα στόχο ή οποιοδήποτε ραντάρ με τις ραδιοσυχνότητες, οι ηλεκτρονικοί τα ξέρουν αυτά ή αυτοί που χειρίζονται τα ραντάρ, τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ότι η ραδιοσυχνότητα λοιπόν ταξιδεύει σε ευθείες γραμμές και επιστρέφει. Χτυπάει το στόχο και επιστρέφει. Εδώ λοιπόν τώρα η επιστήμη τους
μιλάω για την επιστήμη τους. Πού χτυπάει λοιπόν η ραδιοσυχνότητα των εκατομμυρίων βατ, στην ιονόσφαιρα που λένε και στην μεσόσφαιρα και στη στρατόσφαιρα, και ξαναεπιστρέφει κάτω στη γη και χτυπάει λοιπόν το στόχο και να δημιουργήσει ένα τζουνάμι ή ένα σεισμό στο υπέδαφος, οι τεράστιες συχνότητες λοιπόν που ταρακωνούν τα πάντα. Κάπου χτυπάει. Θα σου πω λοιπόν που χτυπάει. Γιατί οποιαδήποτε συχνότητα, εκτός αν είναι ελεύθερη ραδιοφώνου και είναι μόνο για μια εκπομπή, έτσι, που δεν χρειάζεται να επιστρέψει. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί από την Αλάσκα να χτυπήσει την Τουρκία, ούτε από την Κύπρο να χτυπήσει την Τουρκία. Δεν θα κάνει λοιπόν μια καμπύλη η ραδιοσυχνότητα για να πάει να χτυπήσει την καμπύλη. Δεν είναι ένα βλήμα στην ουσία. Χρειάζεται λοιπόν να διοχετευτεί κάπου και να γίνει τριγωνισμός. Ο τριγωνισμός, με πολύ απλά λόγια, γίνεται στο ουράνιο στερέωμα, στα 117 χιλιόμετρα, 73 μίλια. Γίνεται ένας τριγωνισμός, μια στόχευση, ένας τριγωνισμός και χτυπάνε λοιπόν στοχευμένα. Αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω. Δεν χτυπάει σε καμία ιονόσφαιρα για να επιστρέψει. Αυτό το βίντεο τώρα που δείχνει τα κυβότες σαν μετασχηματιστές σε μια ταράτσα ή κάπου σε εξωτερικό χώρο και πίσω στο βάθος, γιατί είναι δύο τα βίντεο με λάμψεις, το είδαμε το πριν, το προηγούμενο και το παίξαμε και χθες. Ειδικά όμως αυτό που δεν το παίξαμε χθες. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός πίσω από λάμψεις απίστευτες και θυμίζουν εικόνες βομβαρδισμού. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αποδοθεί σε μετασχηματιστές ή σε καλώδια ή σε οτιδήποτε, όπως είπε ο φίλος πριν, που μπορεί να έχει σχέση με την κατάρρευση δικτύου ηλεκτρισμού ή τα σχετικά. Ίσως αυτά που λες λοιπόν να πρέπει να τα εξετάσουν ακόμη πιο σοβαρά και οι ειδικοί. Γιατί δεν μιλάς στον αέρα και εσύ τώρα, παραδείγματος. Οι ειδικοί ελέγχονται. Οι ειδικότητες ξέρουν. Οι ειδικοί ελέγχονται. Δεν θα βγει κανένας να σου πει κάτι τέτοιο. Θα σου πει, άνοιξε τον Google και αυτά που λέμε. Ότι το HARP, ξέρω εγώ κτλ. Το HARP λοιπόν ξεκάθαρα είναι ένα υπερόπλο όχι μόνο των Αμερικανών, αλλά πλέον ξέρουμε ότι είναι και τη Νέα Δράξη Πραγμάτων. Αυτό αποδεικνύεται. Είδαμε λοιπόν όλα αυτά τα φαινόμενα που μας παραπέμπουν λοιπόν σε ένα σύστημα υψηλών συχνοτήτων, γίγαβατ. Όταν λέμε τώρα εδώ πέρα για 3,6 εκατομμύρια βατ, καταλαβαίνεις τώρα για κύκλους βατ μιλάμε, ραδιοσυχνοτήτων, έτσι, και τι μπορεί να κάνει μια ραδιοσυχνότητα. Ναι, Κωνσταντίνε, τώρα ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτά που λέγονται εδώ και εσύ με στόμφο τα επισημαίνεις, αλλά πάντοτε έχει σοβαρή έρευνα και έχει αποδειχθεί αυτό στις εκπομπές που κάνουμε, άσχετα αν διαφωνούν ή συμφωνούν κάποιοι. Ξέρεις ότι μπορεί να δημιουργήσει, να προκαλέσει αντιδράσεις στην Ελλάδα και κριτική έντονη, αρνητική δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα έχεις ίσως δεχθεί ήδη λεγόμενα ή επίκριση ή κρίση συγκεκριμένη από κόσμο που θα λέει τι είναι αυτά που λέτε και τα σχετικά τώρα. Γιατί και εγώ ήδη το δέχομαι, ήδη σε κάποια σχόλια. Τι είναι αυτά που λέτε, σεισμός ήταν, τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμείς δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Έτσι, ως ερευνητές ενεργούμε και πάντα όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι αντίθετο από αυτό που μας λέει το κουτί της τηλεόρασης, οι δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε επιστήμονας, ας το πούμε, για να δικαιολογήσει μια κατάσταση, βγήκαν και οι Ρώσοι. Είπανε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι καθαρά χτύπημα χάρπα, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας. Ξεκάθαρο. Ναι, το είπαν όντως κάποιοι Ρώσοι. Είχαν βάλει τώρα τους σεισμολόγους πριν από καιρό τους λαγούς, έναν Ολλανδό και έναν οποιοδήποτε, να πούνε ότι ξέρουμε ότι θα γίνει σεισμός τότε στην Τουρκία. Ελάτε βρε παιδιά τώρα. Δεν βυζαίνουμε δάχτυλο εδώ πέρα, ούτε γλύφουμε γλυφιτσούρι. Τι καθόμαστε και συζητάμε. Και για ποιο λόγο, Κωνσταντίνε, όμως, για αυτό που είπα στην αρχή που μου το επισήμαναν και φίλοι, ότι υπήρξαν οι προστριβές στο τελευταίο διάστημα των Τούρκων. Υπήρξαν οι ρητορικές τους απέναντι στο ΝΑΤΟ τώρα με αφορμή και το θέμα της ένταξης των σκανδιναβικών χωρών γενικότερα. Ισχύει αυτό που υπόθηκε ότι οι Αμερικάνοι τους είπαν ηρεμήστε γιατί, ξέρω Κύριε εγώ, να δεις, ο Ερντογάν για ποιο λόγο, χαλάει δηλαδή, τη σούπα. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη Κωνσταντίνη και σου δίνω όλο το χρόνο μετά, συγγνώμη. Μιλούσα με φίλους και μου έλεγαν καλά ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά, είναι δυνατόν, δηλαδή και θα την πληρώσει ο Κοσμάκης και δεν λυπούνται τον Κοσμάκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και πώς θα το έκαναν και γιατί να το έκαναν αυτό. Βέβαια, στο παρελθόν είχαμε παραδείγματα όπου πραγματικά έχουν μυστήριο υποθέσεις, όπως τον εσημερινό που αρνήθηκαν να μπουν στο Δαλιανή Τάφ και είχε γίνει εκεί κάτι παραπλήσιο. Η Ιαπωνία πριν από χρόνια που υπήρξαν πάρα πολλοί που είχαν βγει και λέγανε για χρώματα περίεργα στον ουρανό πριν το ξέσπασμα του τσουνάμι, δεν ήταν στον αέρα όλα αυτά. Υπήρξαν άνθρωποι στο YouTube εναλλακτικοί χρόνια πριν με αφορμή τα γεγονότα που έλεγαν ότι εκτός από τους
οικονομικούς εξολοθρευτές, όπως τους έλεγαν παλιότερα, που είχαν παρεσφρήσει σε οικονομίες κρατών, αυτό που λέμε πραγματικοί εξουσιαστές, δεν παίζουν όταν θεωρήσουν ότι δεν πας με τα νερά τους. Βλέπε επίσης σχέδιο Πυθία Καραμανλή, το 8, οι ενέργειες και τα ανοίγματα με τους Ρώσους, τα εξοπλιστικά τότε και τα ενεργειακά θέματα. Είχαμε τα Δεκεμβριανά, είχαμε τις φωτιές στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι περίεργα πράγματα για κάποιον που έχει ανοιχτό μυαλό. Δεν λέω ότι πρέπει να είσαι πάντοτε να ψάχνεις πάντοτε για συνωμοσίες, αλλά... Βασίλη μου, ξέρεις κάτι. Εμείς καθόμαστε τώρα και εκκρεμούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, ναι. Και εδώ μπροστά μας έχουμε να κάνουμε μια παγκόσμια κλιματική οργάνωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Το τι συνέβη τώρα και γιατί φύγαν οι πρεσβείες από την Τουρκία και γιατί ο Ερντογάν έχει το δικό του όραμα και συνεργάζεται και πολεμάει κατά του ΝΑΤΟ και των Οργανών και στην Ένταξη Πραγμάτων στο πλευρό των Ρώσων, είναι δικό του θέμα. Ακούμε και τον ήχο τώρα, αυτό το βίντεο το ανατριχιαστικό λένε. Μπράβο. Ο ήχος λοιπόν αυτός είναι από την διοχέτευση αυτών των εκατομμυρίων βατ στο ουράνιο στερέωμα. Και έρχεται η αντανάκλαση του, βιάζεται δηλαδή στην ουσία όχι μόνο η ατμόσφαιρα, αλλά χτυπάει όλη αυτή η ενέργεια, η υψηλή ισχύως ενέργεια, χτυπάει στο ουράνιο στερέωμα και κάνει τον τριγωνισμό, έτσι. Καμία ραδιοσυχνότητα δεν μπορεί να στοχευθεί, εκτός αν είναι σε ευθεία γραμμή, που αυτό αποκλείεται από το κοντινότερο HARP, που είναι η βάση της η αγγλική βάση εκεί πέρα στην Κύπρο, που υπάρχει το HARP. Φίλος μου ο Παναγιώτης ήταν εκεί πέρα, υπηρετούσε, τα έχει δει με τα μάτια. Το γνωρίζουμε άλλωστε, δεν περιμένω τώρα το φίλο μου τον Παναγιώτη να μου το πει, αλλά το γνωρίζουμε και σε διάφορες χώρες. Έτσι, ούτε περιμένουμε από την Αλάσκα να χτυπήσουν, ας το πούμε, σε χώρα της Μεσογείου, αφού το ήταν δίπλα. Κοιτάξτε το χάρτη, πού είναι. Ένας απλός τριγωνισμός, χτυπάνε οι συχνότητες πάνω στο ουράνιο στερέωμα και με τριγωνισμό, όπως μία πύλη του μπιλιάρδου, στη σπόντα, ας το πούμε. Έτσι. Το ίδιο κάνουμε με τη χρήση του τριγωνισμού στο ουράνιο στερέωμα με τα ραντάρ. Υπάρχει το επίγειο σήμα και με τριγωνισμό με τα ραντάρ που χτυπάνε πάνω και κάνουν τον τριγωνισμό και στο επίγειο σήμα. Και βρίσκουν το επίγειο σήμα με τις μοίρες κτλ. Μία τριγωνομετρία είναι όλη αυτή η ιστορία. Αλλά ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Η τριγωνομετρία που χρησιμοποιούν. Οι ραδιοσυχνότητες δεν είναι έτσι κουτουρού, ανοίγουμε, ας το πούμε, τον ποποδέχτη και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχει στόχευση. Και η στόχευση γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Mm-hmm. Έτσι. Το ξαναλέω, η ραδιοσυχνότητα για να επιστρέψει πρέπει να χτυπήσει ένα στόχο. Σε ελεύθερο, ανοιχτό σύμπαν, χωρίς ουράνιο στερέωμα που περιγράφονται οι γραφές και τα λέμε και τα ξαναλέμε, ότι είμαστε ένα κλειστό σύστημα, με ένα ηλεκτρομαγνητικό συνεχές, αυτό είμαστε. Αυτοί λοιπόν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι εκμεταλλεύονται την ιονόσφαιρα και τις μπουρδές, τρελαθούμε, αυτά είναι για τους πολύ πανεπιστήμονες που τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Εδώ μιλάμε χειροπιαστά πράγματα. Χειροπιαστά πράγματα με αποδείξεις, με βίντεο, αυτά που δείχνεις και μπράβο σου καταρχήν που θίγεις τέτοιες καταστάσεις, θίγεις τέτοια πράγματα για την εφύπνιση των ανθρώπων, να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ, αγανακτώ. Γιατί όπως και να έχει, δεν μπορείς να βλέπεις τώρα να βγάζουν τώρα το μωράκι τώρα μέσα στα αίματα ή οποιοδήποτε. Σκοτωθήκανε τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα επειδή δεν τους κάθεται ο Ερντογάν και τους χαλάει τη σούπα. Το αμερικανικό πλοίο ρωτάει κάποιος πώς επηρεάζει το σεισμό που υπήρχε στην Τουρκία. Κανένα, δεν επηρεάζει το αμερικανικό πλοίο. Όχι. Υπάρχει κέρια εκεί πέρα. Αλλά μπορεί να επηρεάσει. Αν μιλάμε για το πλοίο, δεν γνωρίζω αν είναι το πλοίο με το πλωτό ραντάρ πάνω, που είναι για βαλιστικούς πυράβλους και τέτοια πράγματα. Πρόσεξε να δεις, το HARP έχει πολλές χρήσεις. Έχει την μετατροπή του καιρού, τον έλεγχο του καιρού. Έχει μελέτες του υπεδάφους, ραδιοσυχνότητες κτλ. Ανάλογα με το τι, πόσα γιγαχέρτς κτλ. Θα χρησιμοποιήσεις για την ανάλογη περίπτωση. Έτσι μπορείς ακόμα και να ελέγξεις στους 60 χέρτς, 24 ώρες, μπορείς να ελέγξεις το μυαλό των ανθρώπων. Με τις ραδιοσυχνότητες.
Γράφει εδώ κάποιο άλλο. Σε τελευταία βίντεο οι λάμψει ξεκινάνε μαζί με το σεισμό, άρα θα μπορούσαν να είναι παραδείγματο χάρη από παροχέ φυσικού αερίου. Το περίεργο θα ήταν να ξεκινήσουν πριν. Ο καθένα μπορεί να πιστέψει ό,τι θέλει. Μπορεί να, στο μυαλό του να προσπαθεί να βρει την οποιαδήποτε δικαιολογία για να οθωώσει όλου αυτού που διαπράξαν αυτό το έγκλημα. Έτσι. Δεν έχει σχέση τώρα αν είναι ο Τούρκος και είναι εχθρός μας κτλ. Έτσι. Στείλαμε μια επίλεκτη ομάδα ΕΜΑ κτλ. Και ο πεθερός μου είναι πιστοποιημένος μάλιστα και από Καναδά και από εξωτερικές χώρες λοιπόν, αλλά είναι μεγάλος ηλικίου άνθρωπος και δεν ακολούθησε. Λοιπόν, είναι οι ικανότεροι οι Έλληνες διασώστες για τέτοιες καταστάσεις και το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν. Ναι. Λοιπόν, το πρωί συζητούσα με τον πεθερό μου για αυτές τις καταστάσεις και το πώς θα ήταν η συγκεκριμένη επιχείρηση. Τώρα λοιπόν, δείχνουμε το βίντεο ξανά με αυτή τη φωτεινή σφαίρα που μου έστειλαν φίλοι, όπως είπα, που μου είπαν ότι έχει σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα στην Τουρκία. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι προϊόν μοντάζ ή πραγματικό. Ήταν μια εκτόνωση, μου είπαν. Ο Σαμπζίρο εδώ μας γράφει κιανές σφαίρες. Φαντάζομαι είναι συναφές το σχόλιο ή παρέμφερες. Ακριβώς. Κιανές σφαίρες ήταν πάνω από τη Θεσσαλονίκη στο σημείο του 78. Ναι. Κοίτα, τέτοια φαινόμενα δημιουργούνται και από τον πιεζοηλεκτρισμό, έτσι, και από το υπέδαφος, ανάλογα με το τι πετρώματα υπάρχουν. Δηλαδή, ο γραφίτης, ας το πούμε, κτλ. Το κουάρτσο δημιουργεί πιεζοηλεκτρισμό και υπάρχουν τέτοια φαινόμενα σε σφαίρες. Αλλά εδώ μιλάμε για πολύ συντονισμένα πράγματα και άλλα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, εδώ δεν έχουμε πιεζοηλεκτρισμό, εδώ έχουμε μια βίαιη κατάσταση εκατομμυρίων βατ που διοχετευτήκανε. Είδαμε τις λάμψεις έγιναν εκρήξεις σε όλους τους μετασχηματιστές, γιατί οι μετασχηματιστές είναι στους 220 βατ, δεν έχει βόλτα, στο πούμε, δεν έχει καμία σχέση, στο πούμε, με όλη αυτή την υψηλή ισχύως που δεχτήκανε. Γι' αυτό γίνανε και οι εκρήξεις. Ακούσαμε τους ήχους, είδαμε το φαινόμενο της ιονισμένης ατμόσφαιρας Βόρειος Έλλας τώρα πάνω από την Τουρκία. Μην τρελαθούμε ρε παιδιά. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Αυτό με το Βόρειος Έλλας μου θυμίζει ότι είχε συμβεί στην Ιαπωνία, που είχε βγάλει ένα ουράνιο τόξο, ένα περίεργο πράγμα με πολλά χρώματα από πάνω. Το είχαν δει και οι Ιάπωνες και το λέγανε. Και είχε βγει ένας ερευνητής που μιλούσε για τους οικονομικούς εξορροθρευτές στα κράτη και έλεγε πώς είναι δυνατόν πάνω από την Ιαπωνία, λίγο πριν το ξέσπασμα του σεισμού και του τσουνάμι, να έχει εμφανιστεί, λέει, ένα ουράνιο τόξο, όχι ακριβώς ουράνιο τόξο όπως είναι το γνωστό, αλλά ένα άλλο πράγμα το οποίο είχε, λέει, χρώματα διάφορα και αμέσως μετά ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα. Και μιλούσαν και τότε για το HARP. Προχθές, πριν γίνει ο σεισμός στην Τουρκία, μια μέρα πριν. Αναφέρθηκα στα καιρικά φαινόμενα. Δεν έκανα κάποιο συσχετισμό για την Μπάρμπαρα και το HARP, ούτε καν. Αλλά μίλησα για το HARP γενικότερα ως θέμα, όπως και εσύ τώρα, καλή ώρα που παραθέτεις στοιχεία. Και είχα πει για μια περίπτωση στο Μεξικό το 2012, όπου και τότε πάρα πολλοί συνωμοσιολόγοι και εναλλακτικοί δημοσιογράφοι είχαν πει ότι είχε κάνει προσομοίωση η μεξικανική κυβέρνηση το 2012 ότι θα χτυπούσε ένα σεισμός πολύ μεγάλο, άνω των 7,5, 12 η ώρα το μεσημέρι, και μετά από λίγο καιρό στην πραγματικότητα έγινε αυτό. Και κάποιοι και τότε είχαν μιλήσει για το HARP. Μεταξύ των πολλών συμβάντων που σχετίζονται, ο Ισημερινός που είπα πριν, η Ιαπωνία, αν το ψάξει κάποιος που έχει ανοιχτούς ορίζοντες, δεν είναι προκατελημένος, δεν είναι κομματόσκυλο, δεν του λέω να πιστέψει ή να ακούσει εμένα ή τον οποιονδήποτε, αλλά δεν είναι στη ζωή όλα μόνο τι θα μας πούν τα δελτία των 8 και τι ψήφισαν στη Βουλή και αντί πάμε για ύπνο μετά. Τι να κάνουμε, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα σε αυτή τη ζωή, τη ρημάδα, ας πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που είπα πριν, ότι διοχετεύοντας σε 24 ώρες 60 Hz σε έναν άνθρωπο, δεν παρουσιάζει μόνο προβλήματα μνήμης κτλ. Αλλά παρουσιάζει και 6 φορές αύξηση καρκίνου. Ναι. 6 φορές, καταλαβαίνεις λοιπόν, ότι με χαμηλές συχνότητες, που είναι παντού γύρω μας αυτές οι συχνότητες, από το ρούτερ, ακόμα και από το κύκλο μέσα, ένα σπίτι δηλαδή μέσα, τα καλώδια που τρέχουν μέσα στους τοίχους και το ρεύμα που διαπερνά, και αυτά είναι συχνότητες. Ζούμε δηλαδή μέσα σε ένα κύκλωμα συχνοτήτων στην ουσία.
Μάλιστα. Πώς να μην έχουμε λοιπόν καρκινογενέσεις, πώς να μην έχουμε αύξηση καρκινικών κρουσμάτων κτλ. Κτλ. Βγαίνουμε μέσα από την πόλη και βγαίνουμε λίγο έξω και είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, δεν είναι ιονισμένη από ραδιοσυχνότητες και υψηλές τάσεις κτλ. Και αλλάζουμε σαν άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή μόνο η διάθεση ότι φεύγεις από την πόλη, το νιώθεις αυτό το πράγμα. Νιώθεις διαφορετικά τον ύπνο στην επαρχία, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό. Μπαίνουμε σε ένα εμπορικό κέντρο που μέσα έχουν 1000 κινητά και πόσες χιλιάδες ρούτερ και πόσες πίνακες, ας το πούμε, που τρέχουν μέσα καλώδια χαλκού. Έτσι. Μιλάμε για πινίο, ένα τεράστιο πινίο είναι. Όταν φτιάχνουμε ένα πινίο με σύρμα χαλκού τα φτιάχνουμε. Και έχουμε, ας το πούμε, για να παράγουμε ηλεκτρισμό ή οτιδήποτε. Γράφει μια φίλη, μήπως ήταν ηλιακές εκλάμψεις αυτές οι λάμψεις. Και ένας δεύτερος, και ένας άλλος φίλος λέει, οι μετασεισμοί πώς εξηγούνται, χαρπ και αυτό. Καταρχάς να σημειώσουμε ότι χθες έγιναν δύο σεισμοί ένας πίσω από τον άλλον, πολύ μεγάλο, όχι μετασεισμοί στην αρχή. Ακριβώς. Με μικρή απόσταση. Αν το δούμε στο χάρτη, θα δούμε λοιπόν ότι είναι δίπλα στο χάρτη της Κύπρου. Έτσι, όποιος θέλει να έχει αυταπάτες, ελεύθερα, παιδιά, δεν, αλίμονο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, εγώ λέω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό που λέω για τις ραδιοσυχνότητες, ηλεκτρονικοί και οι χειριστές στο ραντάρ, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Οι συχνότητες ή οι ραδιοσυχνότητες ή οποιασδήποτε, δηλαδή, συχνότητες κυμάτων, ταξιδεύουν σε ευθείες γραμμές. Έτσι. Δεν μπορούν λοιπόν να κάνουν μια καμπύλωση και να στοχεύσουν δηλαδή από το Βόλο στην Αθήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπου πρέπει να χτυπήσουν και δεν χτυπάνε σε καμία ιονόσφαιρα. Δεν υπάρχει κανένας καθρέπτης από εκεί πάνω, έτσι, που θα, ή κάποιος με ρακέτα να τη χτυπήσει και να πάει στην Αθήνα η ραδιοσυχνότητα. Κάπου χτυπάει η ραδιοσυχνότητα. Κάνουν τριγωνισμό στο Θόλο. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό πολύ ελάχιστοι το γνωρίζουν. Και ακούγεται ίσως και πρώτη φορά μέσα με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν μπορούμε να μην τα πούμε. Ας βγουν οι ηλεκτρονικοί των ραντάρ και των συχνοτήτων, ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Έτσι. Οι συχνότητες χτυπάνε ένα στόχο και επιστρέφουν. Τώρα μου έστειλε ένας φίλος ένα βίντεο, λέει, από το δάσος Χαϊδαρίου στην Αθήνα, που έχει κάτι κύκλους στα σύννεφα περίεργους. Είναι πραγματικό βίντεο, δεν ξέρω. Αν είναι κάποιος από το Χαϊδάρι, ας μας το επιβεβαιώσει. Εμένα μου θυμίζει κάποια παλιά βίντεο που είχα δει. Ναι. Δάσος Χαϊδαρίου πριν από λίγο δείχνει κάτι κύκλους μέσα στα σύννεφα. Εντάξει, χρόνια τώρα ούτως ή άλλως με τα Game Trails τα έχουμε δει όλα στην Ελλάδα στον ουρανό. Έχουμε δει μπακλαβαδωτά, έχουμε δει σωληνοειδείς αποχρώσεις μέσα σε εισαγωγικά σωληνοειδείς σύννεφα και νύχτα. Από τα Game Trails έχουμε δει πολλά. Γενικά η νέα τάξη πραγμάτων προσπαθεί να κρύψει τα κλίματά της πίσω από διάφορες διάφορα σενάρια τα οποία δεν εφταθούν. Προχθές, ας το πούμε, έκανα μια αποκάλυψη για τους δορυφόρους του Elon Musk, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και στην ουσία, τι ήταν οι δορυφόροι του Elon Musk. Δεν πετάκανε σε κανένα διάστημα. 300-400 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Drone ήταν. Συγχρονισμένα drone. Ο Elon Musk έχει πάρει δισεκατομμύρια για να αναπτύξει νέα τεχνολογία drone, τα οποία πολεμάνε τους Ρώσους αυτή τη στιγμή. Διάφορα μοντέλα. Έτσι. Και αν μπορείς να μπεις στο προφίλ μου, θα το δεις. Θα δεις λοιπόν τα ντρόουν την ημέρα, σε τι ύψος πετάνε και περνάνε, και μάλιστα σε ένα άλλο βίντεο που παραθέτω, περνάνε γύρω, λίγο πάνω από τα κεραμίδια, στα 50 μέτρα. Ξεκάθαρα, είναι ντρόουν. Μάλιστα. Και ο κόσμος φαντάζεται ότι έχει εκτοξεύσει δορυφόρους, ο Elon Musk. Μιλάμε για τον απόλυτο ψεύτη τώρα, έτσι, το μεγαλύτερο πατεώνα τώρα εδώ. Ο Elon Musk με τα SpaceX και μπουρδες κατσαρές και δεν πάει πουθενά. Έστειλε τώρα το... Ξεφεύγουμε λίγο από την κουβέντα, αλλά πρέπει να τα βάζουμε, ρε παιδί μου, και μέσα. Δηλαδή, μην πιάνουμε ένα θέμα, να πούμε και για τους άλλους. Ναι. Ότι έστειλε τώρα το κάμπριο τώρα στον Άρη. Τώρα τρελαθούμε τελείως. Το έχει πιστέψει ο κόσμος όμως. Το έχει πιστέψει. Το είπε ο ίδιος ο Elon Musk ότι ήταν fake. Σε συνέντευξη. Τις επόμενες μέρες. Σε στούντιο τα γυρισμένο είχαμε τις φωτογραφίες από τα στούντιο τότε την εποχή εκείνη, πριν από 2 χρόνια ποτέ ήταν. Έτσι. Ναι. Κωνσταντίνε, τώρα για όσους αναφέρθηκαν στον Άγιο Παΐσιο και είπαν ότι είχε πει κάτι με βάση ένα βιβλίο ή κάποια αναφορά ενός αποστράτου,
στη σούμα που έχει γίνει από μαρτυρίες προσκυνητών. Τώρα, να πω κάτι άλλο. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, βέβαια, βγαίνει και μια προφητεία ότι την είπε οποιοδήποτε Άγιος. Εγώ ορθόδοξος είμαι. Με τον Παΐσιο έχω προσωπικές εμπειρίες, ειλικρινά, με τον Άγιο Παΐσιο. Τον θεωρώ Άγιό μου. Αλλά ναι, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, δηλαδή οτιδήποτε, α, το είπε ο τάδε Άγιος. Μήπως έχει γίνει και λίγο εμπόριο αυτό, έως πολύ βέβαια. Μπορεί και να ισχύει όμως. Μπορεί όντως να έχει υποθεί και να έχει μεταφερθεί από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Τα λεγόμενα των Αγίων είναι η προειδοποίηση τότε. Τότε ήταν η προειδοποίηση. Σήμερα είναι όμως η διαπίστωση. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος είχε πει για τον μεγάλο σεισμό που θα γίνει στην Ελλάδα. Έτσι. Μίλησε για έναν μεγάλο σεισμό που θα γίνει στην Ελλάδα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μίλησε για έναν σεισμό που θα γίνει στην Κύπρο, στην Τουρκία, ο οποίος είναι και τεχνητός. Μιλάμε για ένα φυσικό σεισμό. Έτσι. Δεν ξέρω αν δεν είμαι ο αρμόδιος, ας το πούμε. Γνωρίζω για τις προφητείες και εγώ τις παρακολουθώ τουλάχιστον 15 χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια. Έτσι, θεωρώ ότι ξέρω όλες τις προφητείες, αλλά μίλησε για την επίθεση των Τούρκων σε μια κατάσταση δική μας, η οποία θα μαζεύουμε τα συντρίμια μας και τους νεκρούς μας από έναν μεγάλο σεισμό και θα μας κάνουν μια επίθεση και ότι θα λάβουν την παγκόσμια καταγραφή οι Τούρκοι, ότι βρήκαν την ευκαιρία, γιατί τέτοιοι μπαμπέσιδες είναι οι Τούρκοι στην ουσία. Θα πρέπει να βρουν να ανοιχτεί την πόρτα δηλαδή για να πούνε ή να έχουν τη στήριξη κάποιου άλλου κράτους, όπως το παρελθόν που τα έχουν κάνει αυτά. Έτσι, είτε στην Κύπρο ή οτιδήποτε, με τους Άγγλους ή με τους οποιουσδήποτε. Δεν πήγανε δηλαδή τώρα εκεί πέρα. Και πήγανε και κάνανε απόβαση, λες, και κατεβήκανε στην παραλία το σκάφος, το πούμε, που ερχόταν από τα νυχτά. Τρελαθούμε τελείως. Δύο μέρες βομβαρδίζαν οι Άγγλοι και πήγανε και κάνανε απόβαση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα θα δείξω αυτό το βίντεο που μου έχουν στείλει κάποιοι φίλοι που μου λένε ότι είναι, λέει, από το Χαϊδάρι, λέει. Τώρα πότε είναι δεν ξέρω. Ούτε ξέρω εγώ αν είναι από το Χαϊδάρι, γιατί εγώ είμαι στη Μαγνησία τώρα. Εδώ ένας φίλος στο chat μου έγραψε μάλλον από το Χαϊδάρι. Είναι λίγο πιο πάνω. Ποιος είναι? Λέει, επιβεβαιώνω για Χαϊδάρι. Νάτος. Κανατά τι συνέβη Χαϊδάρι. Λοιπόν, κάτσε να το κατεβάσω γιατί μου το έχουν στείλει. Και να σας το βάλω εδώ να παίξει. Και αν είναι κάποιος από το Χαϊδάρι να μας πει αν όντως ισχύει ή είναι fake. Από κάπου αλλού και κάποιοι τρολάρουν και λένε ότι είναι από το Χαϊδάρι. Ότι έχουμε αεροψεκασμούς δεκαετίες στην Ελλάδα έχουμε. Πάνω από την Αθήνα πολύ πυκνούς, ίσως περισσότερο από άλλες περιοχές. Όμως έχουμε και σε άλλες περιοχές και εδώ στο Βόλο. Παντού σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια τώρα. Νύχτα μέρα γίνονται οι αεροψεκασμοί. Μέχρι και στη Βουλή είχε γίνει θέμα, άσχετα αν το ξεχάσανε εντός ή εκτός εισαγωγικών μετά. Και ο χημικός ο Κατσαρός από το Δημόκρατο έκανε αγώνα τεράστιο χρόνια για τους αεροψεκασμούς, δεν το συζητάμε. Και ο Κωνσταντίνος εδώ έχει κάνει καταπληκτικές έρευνες. Κοίταξε, εγώ δύο πράγματα θα πω για τους αεροψεκασμούς. Είναι μέσω του Harvard. Αυτή τη στιγμή τρέχουν προγράμματα, τα οποία χρηματοδότηση είναι ο Rothschild και ο Bill Gates. Και μάλιστα ζητάνε και άλλους χρηματοδότες και καλά να ψεκάσουν την ατμόσφαιρα, για την ακτινοβολία του ήλιου, για την αλλαγή κτλ. Αυτό το βίντεο που παίζω πίσω μου τώρα, μου το στείλαν φίλοι και μου λένε ότι είναι, λέει, από το Χαϊδάρι. Δεν ξέρω αν είναι από το Χαϊδάρι, το παίζω όμως τώρα, εγώ το παίζω έτσι για τροφή στην κουβέντα, μπορεί να μην είναι, να το πήραν από αλλού, να κάνανε χαβαλέ, να τρολάρουνε. Αν είστε από το Χαϊδάρι και είδατε αυτό το πράγμα εδώ, τουλάχιστον επιβεβαιώστε το στο chat, γιατί εγώ τώρα στο Χαϊδάρι δεν είμαι για να ξέρω. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Είναι πάνω στα σύννεφα και μέσα ανοίγουν κύκλοι στα σύννεφα. Χρόνια τώρα έχουμε καταστάσεις περίεργες με σχηματισμούς στον ουρανό από τα chemtrails. Άλλο τα contrails, άλλο τα chemtrails. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν για το Harvard και τα λοιπά, μάλιστα ζητάνε και σε παγκόσμιο επίπεδο από εύπορους οίκους και επιχειρηματίες και πλούσιους ανθρώπους, τέλος πάντων, χρηματοδοτήσεις, δωρεές, σε αυτό το πρόγραμμα. Ο επιστήμονας που έχει αναλάβει εκεί πέρα, δεν θα πω τώρα τι είναι, πάντως το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ψεκάζουν ετησίως 40 εκατομμύρια τόνους. Το πιάσει το νούμερο.
Μάλιστα. Επίσημα, επίσημα. Αυτό είναι επίσημο που σου λέω, έτσι. Αν κάποιος λέει το ψάξει για τους ψεκασμούς μέσω του προγράμματος Harvard, Bill Gates κλπ. Κλπ, έτσι, που προσπαθεί να μας σώσει ο Bill Gates για να, για την... Και πρόσεξε, εδώ πέρα δεν μιλάμε για, για κλιματική αλλαγή. Το αλλάξαν το παράμετρο. Το περάσανε, για να το περάσουν διαφορετικά στο συνείδητο του μέσου ανθρώπου, κλιματική κρίση σου λέει τώρα. Καταλαβες. Και αύριο μεθαύριο θα πηγαίνεις να αγοράσεις κάτι στο προϊόν στο σούπερ μάρκετ και θα είσαι ψηφοποιημένος. Ψηφοποιημένος θα είσαι και αυτό που θα το αγοράσεις, αν δεν είσαι μέσα στο σύστημα της πλατφόρμας, δεν θα μπορείς να το αγοράσεις γιατί θα έχει κατανάλωση διοξίδιο του άνθρακα και θα χρεώνεσαι. Ναι, εδώ τώρα μου έστειλε ένα παιδί ακόμα ο Άστρα από το chat. Άστρα, με αυτό το όνομα έχει μπει στο chat. Ένα βίντεο με ένα περίεργο αντικείμενο πάνω από την Τουρκία που εκπέμπει ένα φως, όπως ισχυρίζονται στο TikTok, οι TikTokers του εξωτερικού. Επαναλαμβάνω, αυτά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν είναι αλήθεια πολλά από αυτά. Όχι, τα βίντεο. Μπορεί να είναι και στην πολλά ψέματα. Ουσία, εγώ εμπιστεύω με τα... εμπιστεύω με τα βίντεο που ήταν σε πρωτογενή χρόνο από πολίτες εκεί, ιδιώτες, από Τούρκους δηλαδή, που ήταν ιδιωτικά τα βίντεο και δεν είχαν καμία επεξεργασία και είναι απόλυτα αγνήσια. Αυτά λαμβάνω πιο πολύ υπόψη. Μάλιστα. Τώρα το τι έγινε στο Χαϊτάρι, θα το μάθουμε τις επόμενες... Δεν ξέρω εγώ, έπαιξε ένα βίντεο, μπορεί να είναι από αλλού και να ναι. Λένε ότι είναι από το Χαϊτάρι, έτσι, να εξηγιόμαστε, έτσι. Έτσι, αν μιλάμε τώρα για λάμψεις, οι οποίες οι αποχρώσεις τίνουν προς το πράσινο, όπως το Βόρειο Σέλας, τον Ιωνισμό που λέμε κτλ. Κτλ, είναι προφανώς κάτι που δουλεύει. Αλλά δεν το γνωρίζουμε. Ίσως το κάνουν για να επιδράσουν στη μεταβολή του καιρού και να έχουμε όλο αυτό. Μήπως η Μπάρμπαρα είναι μια στημένη Μπάρμπαρα. Γιατί για φυσιολογική Μπάρμπαρα είναι τεχνητή Μπάρμπαρα ή οποιαδήποτε Μπάρμπαρα. Και θα ήθελα να μάθω, ρε παιδί μου, ποιος δίνει τα ονόματα. Καλά, αυτό με τα ονόματα είναι για κομμωδία. Ποιος τα δίνει, δηλαδή. Εγώ είπα χθες, όταν ήμουν στο Λύκειο και στο σχολείο, τη δεκαετία του 90, έβλεπαν τότε όλα τα παιδιά και κυρίως τα κορίτσια τη σειρά Beverly, χτυποκάδια στο Beverly Hills. Επίσης τότε ήταν στη μόδα η Λεωφόρος του Melrose. Πιο παλιά, από το πρόλαβα εγώ, ήταν μια σειρά που είχε κάνει θράψη. Πώς ήταν η τολμική γοητεία. Και λέγονταν Σάντα Μπάρμπαρα. Ήταν τότε με τους ερωτιάριδες εκεί, τους μόδιστρους και τα σχετικά. Και κάτι άλλα τέτοια με έρωτες και αγάπες. Σάντα Μπάρμπαρα, λοιπόν. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Βασιλή, για το κάλεσμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά είναι σημαντικά τόσο μας παραθέτεις για προβληματισμό σε μια Ελλάδα που γενικότερα έχει θέματα προβληματισμού και ελεύθερης σκέψης. Και θα τα ξαναπούμε, Κωνσταντίνε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Χάρηκα πολύ, καλό βράδυ σε όλους. Να πω στο φίλο μας εδώ, στον Άστρα, όπως λέγεται στο chat. Φίλε, το είδα το βίντεο μου, σε ευχαριστώ. Απλώς δεν μπορώ τώρα εγώ να το κατεβάσω, δεν μου δίνει δυνατότητα κατεβάσματος. Αν θέλεις, δώσε το link εδώ στο chat να το δουν οι φίλοι τουλάχιστον. Να πάρουν μια ιδέα γιατί ακριβώς αναφέρεσαι. Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Αυτά με τα θέματα μας έθεσε ο κύριος Μπενίσης. Έχουμε την κυρία Σαλαμανούδη. Κυρία Σαλαμανούδη, είστε εδώ. Εδώ είμαι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση τώρα. Γιατί... Δεν κατάφερα να ακούσω τον αξιόλογο συνομιλητή, τον κύριο Μπενίση, που λέει πάντα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν κατάφερα όμως, γιατί δεν έχω εγώ ακρόαση. Ναι. Για να μην ενοχλώ με το YouTube, δεν το είχα. Οπότε. Αυτά που είπε, μήπως πω και εγώ τα ίδια δηλαδή, φοβάμαι. Λοιπόν, αν θέλετε, να περάσουμε στο θέμα με τα αυγά πουλερικών, εκτός αν έχετε κάποια πράγματα να μας πείτε για την Τουρκία κι εσείς, γιατί μας είπα αρκετά. Ναι. Τι θέλετε να κάνουμε, τι νομίζετε. Να πούμε, βέβαια, για το σεισμό στην Τουρκία. Ναι, σας ακούω, ναι. Ότι μοιάζει, αναφέρουν δημοσιεύματα, έτσι μεταφέρω, δεν δικά μου, ότι μοιάζει με τιμωρητική επιχείρηση του ΝΑΤΟ ή τον ΗΠΑ, ΧΑΡΠ κατά της Τουρκίας, και δείχνουν αυτό το βίντεο που δείχνει κεραυνούς τους αποκαλούν. Δεν ξέρω τι... αυτό που παίζω τώρα εγώ πίσω. Που δεν είναι φυσιολογικοί σε σεισμούς, αλλά συμβαίνουν πάντα σε επιχειρήσεις ΧΑΡΠ, λένε τα δημοσιεύματα. Αυτά τα δημοσιεύματα από πού προέρχονται? Τα δημοσιεύματα από την Pravda TV, αλλά από εκτός τους Ρώσους, από... δηλαδή. Ναι.
Έχω, και μάλιστα έπεσε το μεγάλο το κοινωνικό δίκτυο, το V-Contact, είχε για ανεξήγητους λόγους πέσει σήμερα, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και καλύτερα να σου στερούν το φαγητό παρά την ενημέρωση, δηλαδή υποφέραμε. Λίγο σιγά σιγά επανέρχεται, αλλά είναι μυστήριο πώς χάθηκε, ας πούμε, έπεσε σε τέτοιο δίκτυο, τεράστιο δίκτυο είναι, έτσι, κοινωνικό. Λοιπόν, αυτά τώρα νομίζω το... Έχω κι εγώ τα βίντεο, δεν ξέρω που έχουν προβληθεί. Πρέπει να ανοίξω να δω το βίντεο αυτό που δείχνει κεραυνούς, που δεν είναι φυσιολογική, λέει. Συμβαίνουν, τα σχόλια λένε, συμβαίνουν πάντα σε σεισμούς υψηλού μεγέθους. Ναι. Όπως συνέβη στην Αλβανία κατά το μεγάλο σεισμό του 19, που σκότωσε περισσότερους από 50 ανθρώπους και κατέστρεψε μόνο μερικές πόλεις και πολλά χωριά. Τα σχόλια λέω τώρα στο δημοσίευμα. Άλλοι λένε, όχι, δεν είναι σωστό. Πριν από ένα σεισμό υπάρχουν πάντα κεραυνοί. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα αυτό. Έχουμε βίντεο από πολλά από αυτά συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου σεισμού στο Μεξικό που αναφέρατε κι εσείς. Γιατί η γη έχει ηλεκτρισμό. Τα ηφαίστεια έχουν επίσης κεραυνούς. Συσσόρευση ηλεκτρικού φορτίου στη γη που προκαλείται από τον ήλιο. Ναι. Επίσης σχόλιο. Οι κεραυνοί δεν είναι φυσιολογικοί, άλλος λέει, με τους σεισμούς. Ποια είναι η σχέση? Δεν υπάρχουν καταιγίδες. Αν υπάρχουν σεισμοί, σκεφτείτε, λέει, 2 φορές πριν πείτε κάτι, ας πούμε. Αυτά σε σχόλια. Ναι. Τώρα, στις 5 του μηνός, στις 5 Δευτέρου, το RT Deutsch, το γερμανικό RT, είπε ότι η ΗΠΑ προειδοποιούν την Τουρκία, είχε δημοσίευμα που έλεγε η ΗΠΑ προειδοποιούν την Τουρκία να μην εντείνει τις οικονομικές σχέσεις της με τη Ρωσία. Η στενή συνεργασία Τουρκίας-Ρωσίας προκαλεί δυσαρέσκεια στην Αμερικανική κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο ανώτατος αξιωματικός των κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ταξίδεψε στην Άγκυρα για να απειλήσει τις τουρκικές αρχές με συνέπειες. Οι ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες προειδοποίησαν την Τουρκία να μην εξάγει χημικά, μικροτσίπ και άλλα προϊόντα στη Ρωσία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία, ανέφερε το Reuters. Ο Μπράιαν Νέλσον, επικεφαλής κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, επισκέφθηκε αξιωματούχους από την τουρκική κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα, Πέμπτη Παρασκευή, έτσι, 4 και 3, για να ζητήσει μεγαλύτερη συνεργασία για τη διακοπή της ροής αγαθών προς τη Ρωσία. Στη συναντήση στην Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Νέλσον επισήμανε ότι οι εξαγωγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη Ρωσία εγείρουν ανησυχίες, δήλωσε ανώνυμος αξιωματούχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ρωσία προσπαθεί ενεργά να αξιοποιήσει ιστορικούς οικονομικούς δεσμούς με την Τουρκία. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η διατήρηση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεσμών με τη Ρωσία εμποδίζει τις δυτικές προσπάθειες να πιέσουν τη Μόσχα. Δεν είναι ακόμα σαφές ποια θα είναι η τουρκική απάντηση, σύμφωνα με το Reuters. Η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε προηγουμένως ότι η Ουάσιγκτον προσπαθούσε να επηρεάσει την Άγκυρα για να σταματήσει αεροπλάνα αμερικανικής κατασκευής που εκμεταλλεύονται ρωσικές αεροπορικές εταιρείες να πετούν προς την Τουρκία. Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για συνέπειες αν τουρκικές εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες όπως τροφοδοσία αεροσκαφών και ανταλλακτικά τόσο σε ρωσικές όσο και σε λευκορωσικές αεροπορικές εταιρείες. Οι πιθανές κυρώσεις περιλαμβάνουν πρόστιμα απώλεια εξαγωγικών προνομίων ή φυλάκιση. Αυτά έγραφε το δημοσίευμα στις 5 του μηνός και στις 6 του μηνός ο σεισμός έπληξε την Τουρκία. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες λέει από τα social media. Με αυτό τον αποκαλυπτικό σεισμό όχι μόνο δημιουργείται υποψία, είναι γεγονός ότι ο σεισμός προκλήθηκε από το Χάρμπ και πάλι τόσα θύματα. Ο σεισμός φρίκησε στη Τουρκία και τη Συρία, 6.000 θύματα, πάρα πολλούς, τους χτύπησε περισσότερο παιδιά. Πέθαναν Ναι. πολλά. Όλοι οι σταθμοί ΧΑΡΠ παγκοσμίως πρέπει να καταστραφούν απόσπασμα. Αναφέρει απόσπασμα από τον Κρίστοφερ Μίλερ, πρώην Υπουργό Άμυνας. Όπου και αν βρίσκεται το ΧΑΡΠ πρέπει να το καταστρέψουμε με αεροπορικές επιδρομές από το στρατό, στρατιωτική συμμαχία. Επίσης, ο Ολλανδός Φρανκ Χούγκερπιτς, που αναφέρατε, είχε στείλει tweet
ότι αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε. Ο καταστροφικός σεισμός έτσι ήταν τουλάχιστον 7,5 ρίχτερ. Ναι. Συνέβη. Αυτές, πολύ μεγάλο θέμα, αυτό με την προφητεία αυτή, αν μπορεί να προβλεφτεί ο σεισμός. Ανοίγει θέμα. Αστραπές στον ουρανό πριν από το σεισμό. Το ερευνητικό έργο, ένα ακρονίμιο έτσι, για το HARP, High Frequency, είπαμε, Active Auroral Research Program, διεξήχθη από την πολεμική αεροπορία και το ναυτικό των ΗΠΑ από το 1990 έως το 2014, πριν παραδοθεί στο Πανεπιστήμιο της Αλάσκας, Fairbanks, το 2015. Σύμφωνα, τα είπαμε βέβαια χθες, αλλά πρέπει, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το HARP είναι ερευνητικό πρόγραμμα για ανάλυση ιονόσφαιρας ενός τμήματος της ανώτερης ατμόσφαιρας που εκτείνεται 85 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης έως 600 χιλιόμετρα. Ο ερευνητικός σταθμός τώρα αυτός βρίσκεται στην Κακώνα της Αλάσκας. Το SPACE είχαμε αναφέρει, ανέφερε ένα πείραμα που διεξήχθη τον περασμένο Δεκέμβριο, στο οποίο εκτοξεύθηκαν ισχυροί παλμοί μακρών ραδιοκυμάτων σε έναν αστεροειδή που περνούσε από τη Γη σε απόσταση διπλάσια από εκείνη τη Σελήνη εκείνη την εποχή. Χρησιμοποίησαν το HARP, μας το έχετε ξαναπεί, όπως μας είπαν επίσημα, για να βγάλουν από την πορεία του ένα αστεροειδή επικίνδυνο για τη Γη, ε. Με ισχυρούς παλμούς μακρών ραδιοκυμάτων. Επομένως έχουν δυνατότητες μεγάλες. Οι κεραυνοί, τώρα υπάρχει μεγάλο, ολόκληρο δημοσίευμα, δεν μπαίνουμε. Οι κεραυνοί στον ουρανό δευτερόλεπτα πριν από το σεισμό της Τουρκίας, τα οποία φαίνονται, έτσι, τα έχουν δώσει σε βίντεο, έκαναν πολλούς να αναρωτηθούν αν προκλήθηκαν από το HARP. Δεν είναι πρώτη φορά που το HARP κατηγορείται ότι προκάλεσε σεισμό. Το NBC News ανέφερε ότι το 2010 ο ηγέτης της Βενεζουέλα, ο Ούγκο Τσάβες, ισχυρίστηκε ότι το HARP, ένα παρόμοιο πρόγραμμα, πυροδότησε το σεισμό στην Αϊτή. Η Τουρκία απειλεί να φύγει, λένε τα σχόλια, η Τουρκία απειλεί να φύγει από το ΝΑΤΟ, ψηφίζει κατά της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τώρα η Τουρκία χτυπιέται ξαφνικά από καταστροφικούς σεισμούς. Πολύ βολικό, γράφουν χρήστες στο Twitter. Τεκτονικά όπλα HARP ή Project Thor, το γνωρίζουμε το Thor. Φαίνεται ότι οι τραπεζίτες του Ρότσιλντ φουσκώνουν για τις συναλλαγές της Τουρκίας, θυμώνουν δηλαδή με τις συναλλαγές της Τουρκίας με τη Ρωσία. Συν την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, γράφει άλλος χρήστης του Twitter. Για το Project Thor έχουμε μια ιδέα, ας πούμε, είναι ένα οπλικό σύστημα, έτσι, εκτοξεύει κινητικά βλήματα, πολλού κατασκευασμένα από βολφράμιο, από την τροχιά της γης για να βλάψει στόχους. Και, λοιπόν, και άλλος πάλι χρήστης λέει, σκέφτομαι την Τουρκία, προσπάθησαν να οργανώσουν μια συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και φαίνεται ότι αυτό δεν άρεσε στους παγκοσμιοποιητές, αναφέρουν. Αυτά λίγο για το... Δεν ξέρω αν τα είπε και ο κύριος Μπενίζης, δυστυχώς δεν την άκουγα. Διαφορετικά την προσέγγιση. Αυτό δεν το αναφέραμε με τον Κωνσταντίνο. Ναι. Κυρία Σαλαμανούδη, μισό λεπτό λίγο, τώρα μια μικρή παρένθεση. Εδώ βλέπουμε μια φωτό τώρα. Τρέχει αυτό το θέμα και είναι από το εξώφυλλο του The Economist. Ερντογάν με φόντο το φεγγάρι, όπου το φόντο είναι εντελώς κόκκινο. Μόλις χθες είχε πανσέλινο, τον προειδοποίησαν, ίσως. Και δεν ανέμενε μια τέτοια εξέλιξη. Ναι, συνεχίστε. Να πούμε λίγο για αυτόν τον ερευνητή, το χομπίστα που πρόβλεψε τους σεισμούς, ακριβώς. Αυτός ένας ερευνητής πρόβλεψε τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, που χτύπησε, που έπληξε τα σύνορα Συρίας-Τουρκίας στα ξημερώματα της Δευτέρας με 7,8 αναφέρει βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Έχουμε πια. Ο χρήστης λοιπόν του Twitter, ο Frank Hugerbits, αυτό δεν αναφέρατε, τον Ολλανδό. Ο οποίος λέει ότι εργάζεται στο Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Solar System Geometry Survey, προέβλεψε το σεισμικό γεγονός με εκπληκτική ακρίβεια. Την Παρασκευή στις 3 Δευτέρου του 23 έγραψε: αργά ή γρήγορα θα γίνει σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ σε αυτή την περιοχή. Και το προσδιορίσε. Νοτιοκεντρική με διαγράμματα. Νοτιοκεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος. Ανάρτησε επίσης χάρτη που δείχνει το επίκεντρο του σεισμού ακριβώς. Ωστόσο δεν κατονόμασε χρόνο για το αναμενόμενο σοκ.
Το tweet έγινε viral τη Δευτέρα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες, να μην πούμε αριθμούς, likes και λοιπά. Προβλήθηκε 25 εκατο, πάνω από 25 εκατομμύρια φορές, πολύ περισσότερο. Λοιπόν, τη Δευτέρα ο Χούγκεμπιρτς μίλησε ξανά στο διαδικτυακό δίκτυο και έγραψε: «Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς που επλήγησαν από τον τεράστιο σεισμό στην κεντρική Τουρκία, όπως όλοι μας. Σε αυτό αναφέρεται στην κρίσιμη πλανητική γεωμετρία, που υποτίθεται ότι προηγείται τέτοιων κραδασμών. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός αμφισβητήθηκε από πολλούς επιστήμονες και χρήστες του Twitter. Η λειτουργία ελέγχου στοιχείων του Twitter, επίσης σε παρένθεση, επίσης σημείωσε άλματα, έτσι έχουμε λειτουργία ελέγχου στοιχείων του Twitter, και με αξιόπιστες πηγές επισημαίνει ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση για πρόβλεψη σεισμών». Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Al-Arabiya αναφέρει τον Χαλιφά Αλ-Αμπρι, κορυφαίο σεισμολόγο από το Ντουμπάι και διευθυντή Ινστιτούτου Σεισμολογίας του Ντουμπάι. Επισημαίνει ότι έχουν ήδη σημειωθεί 3 σεισμοί μεγέθους 6 ρίχτερ και άνω στην εν λόγω περιοχή. Επομένως, μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα γίνει άλλος ένας, ακόμη ισχυρότερος σεισμός εκεί ή όχι, επειδή όλη η ενέργεια έχει ήδη απελευθερωθεί. Λέει επίσης ότι δεν υπάρχει προς το παρόν επιστημονική βάση για πρόβλεψη σεισμών με τέτοια ακρίβεια. Αργά ή γρήγορα θα σημειωθεί σεισμός 7,5 περίπου 7,5 βαθμών σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Νότια Κεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος. Βλέπουμε μια κρίσιμη πλανητική γεωμετρία. Στις 4 Φεβρουαρίου έχουμε τη σύνοδο του ήλιου, της Αφροδίτης και του Δία. Λιγότερο από μια μέρα αργότερα βλέπουμε τον Ερμή, τον ήλιο και τον ουρανό σε σύνοδο, ακολουθούμενοι από μια σεληνιακή σύνοδο με τον ήλιο, και με άλλα λόγια πανσέλινο, είπε ο Χούμπερμπιτς σε ένα βίντεο του Φεβρουαρίου. Στην εικονική αίθουσα διαλέξεων απεικονίζει τη σεισμική κατάσταση σε έναν ψηφιακό πίνακα και στη συνέχεια κάνει zoom στις θέσεις των πλανητών της Σελήνης και του Ήλιου. Ο Χούμπερμπιτς δεν είναι επιστήμονας στη βάση δεδομένων, φωνάζει και ο γάτος, στη βάση δεδομένων επαγγελματικών άρθρων του μελετητή Google. Στη βάση δεδομένων επαγγελματικών άρθρων του μελετητή Google μπορείτε να βρείτε, λέει, μόνο ένα σύνδεσμο με το όνομά του, αστρονομικό ημερολόγιο του 23 για πρόβλεψη καταστροφών στα ρωσικά, και τον αποκαλούν ο μυστικιστής μέσα από το σεισμό. Ναι. Κάνει βίντεο στο YouTube, διευθύνει τον ιστότοπο που αναφέραμε, δεν θυμάμαι μόνο το ακρονίμιο, έχω SSGEOS. Ναι. Ναι, είναι στη τομογραφία του Solar System Geometry Survey. Η πρώτη ένδειξη ότι μια συγκεκριμένη γεωμετρία στο ηλιακό σύστημα μπορεί να προκαλέσει μεγάλους σεισμούς βρέθηκε στις 23 Ιουνίου του 2014, όπου σημειώθηκαν 3 σεισμοί μεγέθους 6 ρίχτερ στο νότιο Ειρηνικό και ακολούθησαν άλλοι 3 στο βόρειο Ειρηνικό με μέγεθος έως και 7,9 βαθμών, από τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, γράφει στην ιστοσελίδα. Ήταν ένα ξαφνικό σεισμικό κύμα σε έναν ήσυχο μήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλοι σεισμοί συμβαίνουν κοντά, δηλαδή χρησιμοποιώντας λογισμικό προσομοίωσης ηλιακού συστήματος, αποδεικνύεται και έχει βάλει και έχει δώσει πάλι ένα τέτοιο λογισμικό προσομοίωση κάνει για τον τωρινό, απέδειξε γύρω στις 23 Ιουνίου του 2014, 6 ουράνια σώματα βρίσκονται σε πλανητικές συνδέσεις, σχηματίζοντας σχεδόν ένα τρίγωνο επισημαίνει, ένα διάγραμμα πλανητών και του ήλιου. Λέγεται ότι για τους ίδιους λόγους δημιουργήθηκε τσουνάμι στη Μαύρη Θάλασσα και ονομάζει μια τέτοια θέση των πλανητών κρίσιμη πλανητική γεωμετρία. Αυτό δεν οδηγεί πάντα σε μεγάλους σεισμούς. Μερικές φορές δεν υπάρχει καθόλου σεισμικό κύμα. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι εξαρτάται από τις συνθήκες στο φλοιό της γης, δηλαδή από το βαθμό τάσης μεταξύ των τεκτονικών πλακών. Δίνει ένα μεγάλο σχεδιάγραμμα, έχει πάρει όλους τους σεισμούς, τους μετασεισμούς, τα πάντα κλπ. Στην Τουρκία τι έχει συμβεί. Ναι. Και τα πήρε από τον Ευρωπαϊκό Σταθμό Παρακολούθηση Σεισμών. Τα δίνει το διάγραμμα. Οι σεισμοί, λέει, είναι ισχυρότεροι όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο. Τα ουράνια σώματα, ειδικά η σελήνη και ο ήλιος, έχουν επίδραση στην ύλη, στη γη. Προκαλούν μεταξύ άλλων παλιρριακά φαινόμενα, παλίριες. Αυτές οι κινήσεις μάζας των ωκεανών μπορούν να δράσουν στο φλοιό της γης
και να προκαλέσουν σεισμούς, όπως τόνισε ο Ιάπωνας σεισμολόγος Σατόσι Άιντε το 2016. Από περισσότερους από 10.000 σεισμούς μεγέθους περίπου 5,5 βαθμών, οι ερευνητές έδειξαν ότι αν ξεκινούσαν σε μία περίοδο ισχυρού παλιρροϊκού στρες, ήταν πιο πιθανό να αυξηθούν πέρα από το μέγεθος των 8 ρίχτερ. Και αυτό βρίσκεται σε άρθρο στο περιοδικό Nature. Ο κίνδυνος σεισμού είναι επομένως μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου και της Νέας Σελήνης, όταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις είναι ισχυρότερες, ο συνδυασμός τους δηλαδή. Μάλιστα. Και το φεγγάρι ήταν γεμάτο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Έχει σχέση με το εξώφυλλο του Economist αυτό που λέτε. Λοιπόν, mm-hmm. Αυτό που μόλις έδειξα, θα το ξαναδείξω. Αυτό εδώ είναι το εξώφυλλο του Economist. Το είπαμε και πριν. Ερντογάν με φόντο το φεγγάρι, όπου το φόντο είναι εντελώς κόκκινο και μόλις χθες είχε πανσέλινο. Mm-hmm. Σαν μια προειδοποίηση. Mm-hmm. Έχει το ενδιαφέρον του. Να συνεχίστε. Ωστόσο, πάλι να πω το ακρονίμιο SSGEOS, έτσι είπαμε, είναι το Solar System Geometry Survey, το δικό του που έχει κάνει, δεν ασχολείται με τη σεληνιακή βαρυτική έλξη. Με βάση τα αποτελέσματά μας φαίνεται ότι η βαρύτητα δεν ευθύνεται για μεγάλους σεισμούς σε περιόδους κρίσιμης πλανητικής και σεληνιακής γεωμετρίας. Η πιο πιθανή δύναμη που δρά στο φλοιό της Γης είναι η ηλεκτρομαγνητική, αναφέρει. Αυτό θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει τους κεραυνούς στην ατμόσφαιρα της Γης, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών δυνάμεων που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητική πίεση από την κρίσιμη γεωμετρία μεταξύ των ουράνιων σωμάτων στο ηλιακό σύστημα, αναφέρει. Είναι μία προσέγγιση. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μία προσέγγιση. Κλείνουμε με το θέμα της Τουρκίας, έχουμε κι άλλα. Άπειρα έχουμε. Έχουμε ωραία, άπειρα. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσετε, ναι. Θα συνεχίσετε με το θέμα της Τουρκίας και το θέμα για τα πουλερικά και το ζήτημα της εφοδιαστικής αλυσίδας θα το δούμε αύριο, κύριε Σαλαμανούδη, γιατί θα φτάσουμε 2 ώρα να κάνουμε live. Κρατήστε ναι. Τα στοιχεία για το θέμα των αυγών πουλερικών, την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόβλημα που ανέκυψε στην Αμερική και είναι μεγάλο και επηρεάζει όλο τον πλανήτη και είναι ένα ζήτημα περίεργο. Να τα πούμε αύριο και συνεχίστε με το θέμα της Τουρκίας. Λοιπόν, να πούμε, έχουμε πάρα πολλά θύματα κλπ. Ο Ερντογάν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι είπαμε, 10 επαρχίες της χώρας που επλήγησαν. Εισήγαγε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείων προετοιμάστηκαν για κατοίκους περιοχών που επλήγησαν. Συνεχίζεται παροχή βοήθειας από 70 χώρες. 26.000 άνθρωποι συμμετέχουν στο έργο διάσωσης. Ρώσοι στρατιώτες ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες, δίνουν βοήθεια στους τραυματίες. Και ο Πούτιν δημιούργησε ένα νοσοκομείο πεδίου στην αεροπορική βάση Μεχμίμ για να υποδεχτεί τους τραυματίες, κάτι που δεν αναφέρθηκε πουθενά από τα κανάλια. Οι Ρώσοι στρατιώτες επίσης στη Συρία διέσωσαν 42 ανθρώπους από τα συντρίμια τις τελευταίες 24 ώρες. Έχουμε πολιτιστικές ζημιές από το σεισμό. Το φρούριο του Γκαζιαντέπ, που το αναφέραμε χθες, έχει καταστραφεί σοβαρά. Έχει επανέλθει στην προαναστηλωτική του όψη. Το φρούριο αυτό βρίσκεται σε λόφο ύψους 25 με 30 μέτρων και χτίστηκε στην αρχαιότητα από φυλές που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία και στη συνέχεια ξαναχτίστηκε από Ρωμαίους το 2ο ή 3ο αιώνα. Τον 6ο αιώνα ξαναχτίστηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Έχουμε το τελευταίο 24ωρο έχουν καταγραφεί 322 σεισμοί στην Ευρώπη με μέγεθος από 3 έως 7,8 ρίχτερ. Ναι. Σε μόλις 48 ώρες σημειώθηκαν 379 σεισμοί στην Ευρώπη με βάθος επικέντρων από 507 χιλιόμετρα μέχρι την επιφάνεια. Για παράδειγμα, στην Τουρκία σε ορισμένα σημεία το επίκεντρο ήταν ακριβώς, το σεισμό ήταν ακριβώς πάνω στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τη μετατόπιση των πλακών και τις επόμενες μέρες εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος μεταγενέστερων σεισμών. Τώρα υπάρχει μία γενικά, όχι μόνο για την Τουρκία, λένε για την... διαμαρτύρονται, πολλές διαμαρτυρίες έχουμε στον κόσμο, στην Βουλγαρία. Ναι.
γενικές ειδήσεις, δεν ξέρω αν να τις πούμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με τις περίεργες αναφορές για το ΧΑΡΠ και τα σχετικά, ολοκληρώσαμε ή υπάρχουν κι άλλα? Μπορεί να υπάρχουν, αλλά τώρα δεν τα έχω. Ναι, δεν έχετε κάτι άλλο. Ωραία, οπότε να κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι, να κλείσουμε και ναι. να συνεχίσουμε αύριο με το μεγάλο θέμα, όπως είπα και προηγουμένως, το οποίο δεν είναι ένα θέμα όπου μπορεί κάποιος να πει «Α, δεν συμφωνώ, α, τι είναι αυτά που λέτε, α, είναι ψεκασμένα αυτά», γιατί όπως τώρα, ας πούμε, αν υπάρχει το ΧΑΡΠ από πίσω στην Τουρκία και τα σχετικά, που είναι δύσκολο αν όντως έχει συμβεί ή πολλοί κόσμος θα πει «Τι χαζομάρες είναι αυτές». Το άλλο θέμα για την Αμερική, τα πουλερικά, την εφοδιαστική αλυσίδα, υφίσταται. Υπάρχουν ρεπορτάζ στην Αμερική αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είναι σοβαρό. Και κάτι ακόμη λίγο, ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα σοβαρό ότι εκατομμύρια θα επηρεαστούν από αυτούς τους σεισμούς. Ο οργανισμός του ΟΗΕ Υγείας προειδοποιεί για προκλήσεις για την παροχή βοήθεια. Εκτιμά ότι έως και 23 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να πληγούν από τους σεισμούς αυτούς. Ναι. Γράφει πως έχουν προκαλέσει, λέει, ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, σε υποδομές υγείας στην πληγήσα περιοχή. Η οργάνωση πιστεύει ότι η Συρία μπορεί να υποφέρει περισσότερο από ανεπλήρωτες ανάγκες άμεσα και μακροπρόθεσμα. Έχει επέμβει ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΗ, ο Τέντρος Γκεμπρεγέσους, και δεσμεύτηκε ότι ο οργανισμός θα συνεργαστεί με τους εταίρους για να υποστηρίξουν, ναι, και να υπάρχει ανάκαμψη και ανοικοδόμηση στις χώρες. Μάλιστα. Τώρα να πω κάτι άλλο. Η κυβέρνηση ελληνική είπε ότι δίνουμε βοήθεια στην Τουρκία και καλώς έπραξε για να στηριχθεί ο κόσμος εκεί. Η ΕΜΑΚ έχει κάνει θαύματα η ελληνική, άσχετα αν είπαν και για αυτούς πράγματα σε σχέση με τα παράσημα που ήταν απίστευτα τα τελευταία χρόνια για την ΕΜΑΚ. Στη Συρία είπαν υπό προϋποθέσεις και όρους από την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Στους Έλληνες της Μαριούπολης βοήθεια στείλαμε, τους βοηθήσαμε όσο θα έπρεπε? Είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, κυρία Σαλαμανούδη, σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Και βεβαίως, όπως είπα, ανανεώνουμε το διαδικτυακό ραντεβού για να θίξουμε το άλλο θέμα και ό,τι άλλο ανακύψει τις επόμενες ώρες θα το δούμε διεξοδικά και μαζί σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Ναι, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Για χαρά. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε. Ήταν πραγματικά μια εκπομπή ξανά που ήταν μεγάλη. Είμαστε πάνω από μία ώρα στον αέρα, σχεδόν μία ώρα και 10 λεπτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Κάντε like, είναι καλό και για την πλατφόρμα αλλά και για εσάς να βρίσκετε τα βίντεο. Στηρίξτε την προσπάθειά μας, άσχετα αν διαφωνούν. Βλέπετε εδώ πολλές φορές έχω τρόλεις εγώ εδώ πέρα μέσα που βρίζουν κιόλας μερικοί, αλλά εγώ δεν τους διαγράφω. Διαγράφω μόνο εκείνους, και συμβαίνει και από την ίδια την πλατφόρμα, που βρίζουν τους καλεσμένους ή λένε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ξεφτιλιστικά για τους καλεσμένους μου. Αυτό δεν το ανέχομαι. Άλλους που λένε για μένα και βρίζουν ακόμα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά αυτούς που φιλοξενώ, θέλω από το κοινό που είναι εδώ να τους σέβεται, είτε είναι οι κυρίες είτε είναι οι κύριοι. Να μην γράφουν ότι λένε μπαρούφες ή τι βλακίες λένε. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα όταν φιλοξενώ κάποιον. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω πρόβλημα και με τους κακοπροαίρετους και με τα τρόλους που είναι εδώ πέρα μέσα, αρκεί να μην περάσουν κόκκινες γραμμές και παραβρίσουν, ας πούμε, και πούν πράγματα πολύ άσχημα. Ας διαφωνούν, καλά κάνουν και δεν χρειάζεται κι εσείς να τους βρίζετε. Κάντε ένα διάλογο μαζί τους με επιχειρηματολογία. Δεν χρειάζεται να τους βρίζετε. Και εσείς δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε, κάντε εγγραφή. Εδώ είμαστε ένα ελεύθερο βήμα. Εγώ δεν ανήκω πουθενά ως δημοσιογράφος. Μπορεί να μην είμαι στην Αθήνα, είμαι στην περιφέρεια, αλλά δεν ανήκω πουθενά. Αν ποτέ πήγαινα να ενταχθώ κάπου ή να είχα κάνει το παράσημο που δεν το έχω κάνει, δεν θα την έκανα αυτή τη δουλειά πια, και ειδικά αυτή την εκπομπή, γιατί θα σας έλεγα ψέματα. Οπότε εδώ εμείς ψάχνουμε τα πάντα όσο μπορούμε, αλλά με ανοιχτούς ορίζοντες, μαθηματική λογική και αποδείξεις, αν υπάρχουν, και προσπαθούμε να ψάχνουμε θέματα και για θέματα τα οποία δεν βρίσκεται στην καθημερινότητα. Εγώ δεν σας λέω, σε κανέναν δεν λέω, πιστέψτε αυτά που λένε οι καλεσμένοι μου ή αυτά που μπορεί να πω εγώ. Όταν κάποιος θέλει να κάνει έρευνα, έχει αυτό το μικρόβιο και να ψάξει για την πραγματική αλήθεια θεμάτων που δεν βρίσκει στην τεντρημένη ενημέρωση, ξεκινά από το μηδέν. Δεν έχει κανένα πιστεύω, δεν έχει καμιά παροπίδα, δεν έχει καμιά αγκύλωση, δεν έχει καμιά εξάρτηση. Και αν οι αποδείξεις έρχονται η μία πίσω από την άλλη
και το πείραμα φέρνει απόδειξη και η εξίσωση φέρνει αποτέλεσμα, τότε ναι, δεν χωράει παραμύθι. Παράδειγμα, ξημερώνει στις 6 το πρωί περίπου, ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και πέφτει στη Δύση. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι, είτε είσαι κομμουνιστής, είτε είσαι κομφουκιανιστής, είτε είσαι αναρχικός, είτε είσαι με τον Γκάντι, είτε είσαι με τον Μάρξ, είτε είσαι με την Πατρίδα, είτε είσαι με τον Παπαδόπουλο, είτε είσαι με τον Παύλο, είτε είσαι με τον Βασιλιά, είτε είσαι με τον Μητσοτάκη, είτε είσαι κομμουνιστής, είτε και εγώ δεν ξέρω τι είσαι. Ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και δει στη Δύση. Κάπως έτσι, με αυτή τη λογική, προσεγγίζω και αυτά τα θέματα. Λοιπόν, να είστε καλά, μην ξεχνάτε, κάνετε εγγραφή, subscribe εδώ και στο Exonio. Ελάτε να μεγαλώσουμε, να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές εδώ πέρα. Πάντοτε θα έχουμε αποκαλυπτικές εκπομπές και έρχονται ακόμα μεγαλύτερες αναβαθμίσεις στο κανάλι για να σας δείχνω και βίντεο όπως καλή ώρα αυτά που δείχνουμε και ακόμα περισσότερα. Και κλείνοντας, θα σας δείξω ένα βίντεο συγκλονιστικό σε αποκλειστικότητα που είναι παλιό. Κάποιοι το έχουν αναφέρει στο εξωτερικό, που δείχνει έναν Γερμανό την περίοδο των Ναζί και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα στρατηγό των Γερμανών, ο οποίος έχει ερπετοειδή χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι υπό εξέταση. Μπορεί να ήταν fake. Έχει γίνει λόγος για αυτό το βίντεο στο παρελθόν. Θα σας το δείξω όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και πάλι δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι με αυτό το βίντεο. Όμως για το θέμα των ερπετοειδών έχουμε κάνει ειδικές εκπομπές και θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο μυστήριο από πίσω. Γιατί κρατά από την αρχαιότητα, υπάρχουν πολλές αρχαίες αναφορές και άλλα περίεργα που το συνοδεύουν. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται και σε αυτό το θέμα διάκριση. Λοιπόν, θα σας το δείξω τώρα και αυτό το βίντεο για να κλείσουμε με αυτό που σας είπα. Λοιπόν, θα δείτε τώρα εδώ έναν Γερμανό, ένα στρατηγό των Γερμανών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος γυρνά προς την κάμερα και έχει ερπετοειδή μάτια. Μπορεί να είναι τρολάρισμα, μπορεί να είναι προϊόν μοντάζ. Σας είπα, επαναλαμβάνω, έχει γίνει λόγος για αυτό το βίντεο και στο παρελθόν. Τα περισσότερα βίντεο στο διαδίκτυο είναι απάτες σχετικά με τα θέματα μυστηρίου στον πλανήτη. Υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις, κυρίως με άτια, τα οποία έχουν δώσει μυστηρίου. Είναι αυτό εδώ το βίντεο πάντως, με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι από ταινία, δεν ξέρω τώρα από πού είναι. Μπορεί ίσως κάποιοι εδώ να γνωρίζουν περισσότερα στο chat. Τον δείχνει με αυτά τα περίεργα μάτια, όπως πολλές φορές έχουν εμφανιστεί τραγουδιστές ή μεγαλόσχημοι στο παγκόσμιο στερέωμα της βιομηχανίας θεάματος γενικότερα, σε σχέση με αυτή την μυστηριώδη θεωρία των ερπετοειδών. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο με το οποίο θα κλείσουμε. Και σας ευχαριστώ όλους, να είστε καλά. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Τα λέμε ξανά αύριο. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα με υγεία πρωτίστως.